Τα 57 εκθέματα της διαδραστικής έκθεσης επιστήμης και τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, που για 10 χρόνια αποτέλεσε πόλο έλξης για περίπου 300.000 επισκέπτες του Ιδρύματος μέχρι και το 2016, θα είναι αυτά που θα μετατρέψουν σε πρότυπο κέντρο τεχνολογίας στο Δημοτικό Σχολείο των Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας. Η σχέση του Ιδρύματος Ευγενίδου με την περιοχή δεν είναι νέα, αφού εδώ και πολλά χρόνια έχει υιοθετήσει το 6ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης και το έχει εξυγχρονίσει και αναβαθμίσει, ενώ παρέχει στη σχολική μονάδα και σταθερή υποστήριξη με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και με εξοπλισμό. Η σχέση του Ιδρύματος Ευγενίδου με την περιοχή της Θράκης είναι πολύ ουσιαστική, καθώς είναι η γενέτειρα του ιδρυτή του Ιδρύματος Ευγένιου Ευγενίδη, ο οποίος γεννήθηκε πριν από 139 χρόνια στις 22 Δεκεμβρίου του 1882 στο Διδημότυχο, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκπομπή «Άκου να δεις», η υπεύθυνη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου Βάλια Λίρατζη. Περιγράφοντας την έκθεση που θα μεταφερθεί στις Καστανιές, η κυρία Λίρατζη εξήγησε πως περιλαμβάνει εκθέματα που έχουν σχέση με θετικές επιστήμες, κυρίως φυσική και βιολογία, και με την τεχνολογία, τα οποία ο κόσμος θα μπορεί να αγγίξει, να παίξει μαζί τους και να μάθει πράγματα με βιωματικό τρόπο. Δεν πρόκειται για μια κλασική ξενάγηση όπου κάποιος ξενάγος παίρνει τον κόσμο και δείχνει τα εκθέματα ένα-ένα και παρουσιάζει. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο θα βρίσκεται στα εκθέματα, θα έχει ρόλο περισσότερο βοηθητικό, με την έννοια του ότι θα μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις που πιθανόν θα προκύψουν μετά τη διάδραση του επισκέπτη με το εκθέμα. Η ίδια σημείωσε ότι οι προετοιμασίες για τη μεταφορά των εκθεμάτων είναι σε πολύ καλό δρόμο και εκτίμησε ότι η έκθεση θα είναι έτοιμη για το κοινό πιθανότατα μέσα στο 2022. Τα εκθέματα θα πρέπει να στηθούν με τρόπο που θα διατηρούνται οι θεματικές ενότητες και η μεταξύ τους συνάφεια, ώστε να υπάρχει ροή για τους επισκέπτες, προσέθεσε η κυρία Λίρατζη, σημειώνοντας πως θα απαιτηθεί και η στελέχωση της έκθεσης τόσο με τεχνικούς που θα συντηρούν τα εκθέματα, όσο και με επιστημονικό προσωπικό που θα βοηθάει τους επισκέπτες και θα απαντά σε ερωτήσεις που θα προκύψουν μετά τη διάδραση με το έκθεμα. Καταλήγοντας, διευκρίνησε πως η έκθεση θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες άνω των 10 ετών και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για μαθητές από όλο τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή.